Καλαγιώτη, ενώ παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στις εισόδους της πόλης. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα που έχει λάβει η Δημοτική Αρχή Πρέβεσης από τον κόσμο σχετικά με το ζήτημα της ανακύκλωσης. Οι μπλε κάδοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε πολλά σημεία και αρκετοί είναι οι πολίτες της Πρέβεσας που συμβάλλουν στην ενημέρωση και στη διάδοση της ιδέας της ανακύκλωσης. Η ενημέρωση ωστόσο συνεχίζεται και μέσω ημερίδων αλλά και με επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία. Ωστόσο το ζήτημα των υποδομών παραμένει επίκαιρο. Είμαστε στις δύο πρώτες εβδομάδες που το σύστημα της ανακύκλωσης έχει εγκατασταθεί και δουλεύει. Αυτή την ώρα αυτό που κάνουμε είναι ελέγχουμε τα σημεία στα οποία έχουμε τοποθετήσει τους κάδους για να δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε κάποια επαναδιάταξη ώστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες καλύτερα. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι οι δημότες μας ανταποκρίνονται. Η κάδη χρησιμοποιείται κυρίως για τα υλικά ανακύκλωσης και είναι και μια ευκαιρία να το τονίσω πάλι ότι σε αυτούς τους κάδους τους μπλε ρίχνουμε μόνο τα υλικά συσκευασίας ανακύκλωσης, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και όχι σκουπίδια. Η συνεργασία μας με την κεντρική ομπρέλα της ανακύκλωσης νομίζω είναι σε απόλυτα καλό βαθμό και αυτό το οποίο σχεδιάζουμε τις επόμενες μέρες να προχωρήσουμε σε ειδικά προγράμματα στα σχολεία και να προχωρήσουμε βέβαια και σε ημερίδες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρωτοβουλίας των πολιτών. Παράλληλα, έχουμε έρθει στη τελική συμφωνία για το ζήτημα της ανακύκλωσης των συσκευών και στις επόμενες μέρες, τώρα πια έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο της σύμβασης συνεργασίας, εξετάζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι ώστε να εγκατασταθεί και το σύστημα αυτό για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, που μαζί με την ανακύκλωση των μπαταριών και των αυτοκινήτων, νομίζω ολοκληρώνουμε όλο το πλαίσιο της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Το παράδειγμα αυτό, η προσπάθειά μας αυτή στην ανακύκλωση, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι, αναδεικνύει ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα των υποδομών της ανακύκλωσης στην περιοχή. Σήμερα που συζητούμε το μεγάλο θέμα των χιτά, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε κέντρο ανακύκλωσης, το ΚΔΑΗ, αυτό που κέντρο διαλογής και ανακύκλωση υλικών, να περιέχεται μέσα ως βασική εγκατάσταση των νέων χώρων υγειονομικής ταφής που κατασκευάζονται στην Ήπειρο. Έτσι ώστε να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά, τώρα που βρισκόμαστε ένα βήμα πίσω, να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά και από την τεχνική υποδομή, ώστε μαζί με την προσπάθεια που κάνουμε να υπάρξει ως συνείδηση στους συμπολίτες, παράλληλα να εργαστούμε για να υπάρξουν και οι υποδομές εκείνες που θα εξυπηρετήσουν όλη αυτή την υπόθεση της ανακύκλωσης, που είναι μια υπόθεση ζωής για το περιβάλλον.